αρκετά μεγάλη διακοπή για αυτή την φάση, για αυτόν τον τραυματισμό. Πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου που ορίζουν οι κανονισμοί ο Βάισχάιμερ. Βλέπετε και το ειδικό όχημα αυτό που έχει γίνει πλέον θεσμός. Ευκαιρία για ξεκούραση. Προς στιγμή με 10 ο Άρης, που απειλεί τώρα την Λάρισα με αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Βραζιλιάνος. Θα επανέλθει ο Βάισχάιμερ στο γήπεδο. Είδατε τι γίνεται στις κερκίδες. Η μπάλα στα δίχτυα. Ναι, πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Εκπληκτικό γκολ για τον Άρη στο 24ο λεπτό. 0-1 με τον Πάολο Κώστα. Ο Πορτογάλος σκοράρει. Εκπληκτική εκτέλεση μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 0-1 για τον Άρη. Κοιτάξτε πως ο Πορτογάλος χορεύει εκεί με τους υπόλοιπους. Ξανά η εκτέλεση. Υποδειγματική εκτέλεση. Δοκάρι και μέσα η μπάλα. Πέρασε τη γραμμή. Ξανά και από άλλη κάμερα για να δούμε και το ότι η μπάλα περνάει καθαρά την γραμμή και καταλήγει στα δίχτυα. Κατάλαβα. Παράξενο αλλά συνέβη. Φλωρός. 60 λεπτό. Κλέιτον. Πέφτει. Ο διαιτητής φυρίζει πέναλτι. Ο Ρέγιες ήταν πίσω του. Έπεσε ο Κλέιτον στην περιοχή στο 60. Ο Γερμανάκος φυρίζει πέναλτι. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη. Συμπληρώθηκε μία ώρα αγώνα και η Λάρισα έχει την ευκαιρία να απειλήσει με γκολ. Για να δούμε. Νομίζω υπερβολικό. Νομίζω πάρα πολύ υπερβολικό. Ο Ρέγιες φαίνεται να τραβάει και τα χέρια του. Εδώ υπάρχει στην αρχή μια επαφή. Δεν ξέρω στη συνέχεια. Για να δούμε από άλλη κάμερα. Στην αρχή υπάρχει μια επαφή εδώ. Τραβάει τα χέρια του μετά ο Ρέγιες. Ο Γερμανάκος φυρίζει πέναλτι. Και η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει εδώ ο Κοτσόλης. Ο Ρέγιες με τον Κλέιτον προσδανωνίστηκαν στη φάση. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Και να δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής. Θυμηθείτε πάντα παραδοσιακά πως κάθε χρόνο την ανάλυση των φάσεων, την ώρα των πρωταθλητών, την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων με τον Γιάννη Καραλή και τον Περικλή Βασιλάκη για τη διευκρίνηση όλων των περιπτώσεων που δημιουργούν απορίες, που δημιουργούν αμφισβητήσεις. Φάνηκε να υπάρχει μια επαφή στην αρχή, μετά τράβηξε τα χέρια του ο Ρέγιες. Δεν είμαστε κατηγορηματικοί ότι εν πάση περιπτώσει θα δούμε τώρα την εκτέλεση με τον Άγγελο Διγκόζη απέναντι από τον Κώστα Χαλκιά. Σκοράρει όταν στην παλιά του ομάδα που κάνει το 1-1. Σοπαρίζει η Λάρισα. Τώρα ο Διγκόζης αλλάζει το σκηνικό του αγώνα. 1-1. Ξανά η φάση, βλέπετε εδώ υπάρχει μια επαφή στην αρχή. Στη συνέχεια τραβάει, προσπαθεί να μην ακουμπήσει ο Ρέγιες τον αντιπαλό του. Ίσως τον έχει ήδη βγάλει από την τροχιά του. Ο Γερμανάκος έτσι έκρινε τουλάχιστον. Και έδωσε το πέναλτι. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Διγκόζης. Ξεσπάει ο Κοτσόλης. 1-1 στο Αλκαζάρ. Αλλαγή του σκηνικού του αγώνα.